Για κοιτάξτε λίγο αυτά τα πλάνα. Oriental. Με αυτό το καυτό Oriental φουστάνι. Χορεύει και πού χορεύει, παρακαλώ πολύ. Ποιον βλέπουμε στο βάθος, τον Κώστα τον Βουτσά, ο οποίος πήγε για να τη δει. Η Σοφία Μπιλίτσα ασχολείται επαγγελματικά πλέον, της αρέσει με τον Oriental χορό. Και θέλω έτσι όπως τη βλέπετε να ακούσω τη γνώμη σας. Πάντως νομίζω ότι καλά. Έχει το ρυθμό μέσα της. Καλά το πάει, καλά το πάει. Ελένη, τι λες, καλά το πάει. Καλά το πάει, τη βοηθάει και όλες, πρώην σύντροφος, πιο καλά. Ναι. Κύριε, πρέπει να μάθει ποιος λέτε. Έχει καλή κίνηση. Είναι ηθοποιός και παίζει όλους τους ρόλους. Ναι, παίζει ένα ρόλο δηλαδή. Εκεί. Όχι, παίζει ένα ρόλο παίζει. Ναι. Άρα δεν είναι ουσιαστικά η δουλειά της τώρα αυτό που κάνει. Δεν ξέρω, αλλά το παίζει καλά το θέμα. Το παίζει καλά το θέμα. Το κατέχει καλά το άθλημα. Κύριε Τεκαλιώτη, τι λέτε, το κατέχει καλά το άθλημα. Την τεχνική λίγο να διορθώσει και είναι εντάξει. Τι είπε, Ελένη μου, λίγο την τεχνική να διορθώσει. Να διορθώσει λίγο. Δεν ξέρω αν τυχαίω ή αποσύμπτωση. Όντω, γιατί όλοι το χορεύει μπροστά στο Βουτσά. Ναι, δεν είναι αποσύμπτωση. Αυτό είναι. Όχι, βέβαια. Δεν είναι αποσύμπτωση. Δηλαδή, πήγε εκεί, δεδομένου. Δουλεύει στο μαγαζί και πήγε ο Βουτσάς να τη δει, γιατί ξέρω υπήρχε μια σχέση παλιότερα. Ναι, υπήρχε μια σχέση παλιότερα. Όπως πολύ σωστά λοιπόν λες, πήγε ο Κώστας ο Βουτσάς εκεί χθες το βράδυ. Ήξερε ότι στο συγκεκριμένο μαγαζί δουλεύει η Σοφία Μπιλίτσα. Παντρεμένη δεν ήταν. Μα νομίζω ότι δούλευε και στο Γεωργείο αυτή. Σε αποκαταστήριο. Ναι. Το θέμα είναι ότι η Σοφία Μπιλίτσα τώρα πλέον, έτσι όπως την έχουμε τουλάχιστον συνηθίσει στο παρελθόν, σαν ότι βλέπουμε τώρα σαν χορεύτρια. Θέλει να κάνει άλλα πράγματα το κορίτσι. Κοιτάξτε να δείτε το ύφος του Κώστα του Βουτσά, ο οποίος βέβαια το καταδιασκεδάζει ο άνθρωπος με αυτό που βλέπει. Βέβαια είναι και λίγο απορριμμένος. Η αλήθεια είναι ότι και εμάς μας φαίνεται λίγο παράξενο. Από ηθοποιός χορεύτρια. Τι λέτε, κύριε Δαραβίγκα, γι' αυτό. Λέω, πώς μου προέκυψε, λέει, θα λέει ο Βουτσάς τώρα, δεν την ήξερα για αυτό. Γιατί την άφησε να φύγει. Πώς την άφησε να φύγει. Προβληματίζει το άνθρωπο σου. Δεν μπορεί, δεν ξέρει αυτό το πράγμα. Το είχα δίπλα μου και το άφησε να φύγει. Και το απόκτημα να το χάσω ξαφνικά δεν πάει. Δηλαδή, αν υπήρχε συννεφάκι πάνω από το κεφάλι του Κώστα του Βουτσά, θα έγραφε αυτό το πράγμα, λέτε. Πώς άφησε να φύγει από δίπλα μου η Σοφία Μπιλίτσα, Κατερίνα. Είναι ευρωπαϊκό στυλ. Όταν είχαν σχέση, ξέρε πολύ καλά ότι η Σοφία Μπιλίτσα είναι άτομο που θέλει να κάνει, που έχει ασχοληθεί γενικότερα, έχει κάνει και μια φωτογράφηση. Τώρα κάνει ένα χορό έτσι οριεντάλ, της αρέσει πολύ η προβολή. Της αρέσει η προβολή. Λοιπόν, κάναν και δηλώσεις όμως και ο Κώστας ο Βουτσάς και η Σοφία Μπιλίτσα. Πάμε να τις παρακολουθήσουμε να δούμε τι είπανε. Διασκεδάζω πολύ, μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ, λέω. Περνά πολύ ωραία. Δεν έχω ξανάρθει, πρώτη φορά έχουμε εδώ. Και μου αρέσει πάρα πολύ εδώ πέρα. Έχει πολύ ωραίο κέφι. Είδαμε την καταπληκτική Μπιλίτσα που χόρευε πάρα πολύ ωραία. Τι έχετε να πείτε για την κίνησή της? Όλες χορεύουν ωραία, όλες καλές. Σας άρεσε να ξαναρθείτε? Όλες καλές. Και τα αγόρια και οι γυναίκες πολύ καλές. Πάντως ο κύριος Βουτσάς το χάρηκε πάρα πολύ. Δηλαδή απόλαυσε αυτό που έβλεπε. Εσένα πώς αισθανόσουν εκείνη τη στιγμή? Κάτι τόσο ιδιαίτερο, αλλά χάρηκα που ήρθε και ο κύριος Βουτσάς που συνεργαζόμαστε στο θέατρο. Και όχι μόνο.